Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη 8 Ιανουαρίου του 2014. Εχθές, μάλλον με το τέλος της χθεσινής ημέρας και τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη, θα μπορούσαμε να πούμε πως τελείωσαν και επίσημα οι γιορτές και μετά τα Θεοφάνεια άλλωστε. Τέλος λοιπόν του χρόνου πάλι, μάλλον πριν έχουμε και το Πάσχα, έχουμε μάλλον τις Απόκριες, μετά το Πάσχα έχουμε και άλλες γιορτές, αλλά τα Χριστούγεννα και πάλι του χρόνου. Καλή σας ημέρα σε όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση, είμαστε οι δύο πρώτες ώρες του ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Το πρόγραμμα, όπως έχετε και εσείς καταλάβει, άλλαξε. Πλέον ξεκινάμε από τις 7. Είμαστε εδώ πέρα να σας ενημερώνουμε για όσα πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της δικής σας ημέρας. Και επειδή σας θέλουμε και παρέα μας σε όλο αυτό, μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, καθώς να μας βρείτε τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Αγάθωνας, ο Δομήνικος, η Δομηνίκη, ο Κύρος και η Παρθένα. Αν υπάρχετε και μας ακούτε, χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όλους και να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 8η μέρα του Ιανουαρίου. Ξεκινάμε με το 1297, όπου στο Μονακό ο Φραντζεσκίνο Γκριμάλντι, μεταφιεσμένος σε μοναχό, τρυπώνει σε ένα οχυρό ελεγχόμενο από τους Γενοβέζους, αφήνει μέσα τους στρατιώτες του και ιδρύει τη δυναστεία των Γκριμάλντι που κυβερνά ως και σήμερα το Πριγκιπάτο. Το 1895 γίνεται ένα συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως κατά της βαριάς φορολογίας των ακινήτων που επέβαλε η κυβέρνηση Τρικούπη. Το 1912 ιδρύεται στην Νότιο Αφρική το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο που έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο στην ανατροπή του Apartheid. Το 1935 ο μαέστρος Δημήτρης Μητρόπουλος αποθεώνεται στη Φλωρεντία όπου διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου Αθηνών. Το 1973 αρχίζει η δίκη για το σκάνδαλο Watergate. 7 κατηγορούμενοι κάθονται στο εδόλιο για την διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate. Και τέλος, το 1991 ο εκπαιδευτικός Νίκος Τεμπονέρας χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, Αχαΐας και δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Καλαμπόκα κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Πάτρα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 8η ημέρα του Ιανουαρίου. Και να ρίξουμε και μια ματιά στις προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1831 γεννήθηκε ο Τζον Πέμπερτον. Είναι ο Αμερικανός φαρμακοποιός που ανακάλυψε την Coca-Cola. Το 1926 γεννήθηκε ο συνθέτης Γιάννης Χρήστου, ενώ τέλος το 1935 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο βασιλιάς αλλιώς του rock and roll, ο Elvis Presley. Αυτά λοιπόν ήταν και οι σημαντικότερες γεννήσεις. Να ρίξουμε μια ματιά όμως και στις προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα την 8η μέρα του Ιανουαρίου. Λοιπόν, το 1324 πέθανε ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Το 1642 πέθανε ο Γαλιλαίο Γαλιλαίη, γνωστός στην Ελλάδα ως Γαλιλαίος, ο οποίος ήταν ένας Ιταλός αστρονόμος και φυσικός που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση να απαρνηθεί. Και τέλος το 1996 πέθανε σαν σήμερα ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε και πρόεδρος της Γαλλίας από το 1981 έως και το 1995. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, όπως είπαμε, την 8η μέρα του Ιανουαρίου. Μια μέρα λοιπόν μετά το τέλος και επίσημο, μάλλον το επίσημο τέλος των εορτών. Πολλά είναι τα νέα για σήμερα. Να ρίξουμε όμως μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα αναλύουμε όλα αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Ξηρός γκέιτ, η προειδοποίηση που αγνοήθηκε. Με φυλακή φρούριο και πιο αυστηρές άδειες απαντάει η κυβέρνηση. Εχμές παπούλια, δένδια για τους χειρισμούς της δικαιοσύνης. Αλλάξε τον νόμο για τις άδειες των κρατουμένων. Τα Δεκεμβριανά και το τραύμα του εμφυλίου, ενώ το γκάτζετ του μέλλοντος είναι κιόλας εδώ. Στην εφημερίδα Το Έθνος, το πάρτι στη φυλακή και ο γάμος ξηρού πυρήνων. Άφαντος και ο Βασίλης Ξηρός, φόβος για νέο κύκλο Αντάρτικου με τις νέες γενιές ενωμένες. Πανηγυρίζουν με ανακοίνωσή τους οι πυρήνες της φωτιάς.
Απίστευτο. Έκαναν μαζί ολονύχτιο ρεβεγιόν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς και της απόδρασης. Το μυστήριο των μείον 50 βαθμών Κελσίου. Πολιτική δίνη χτύπησε τις ΗΠΑ. Ενώ η έκθεση Ρακιντζή, πόρισμα φωτιά για τις γκρίζες βίλες. Ενώ στον Σαμαρά Βενιζέλο έγιναν καπνό στα 25 ευρώ του Άδωνη. Αποσύρθηκε λοιπόν το τέλος των 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Ισοδύναμο η αύξηση της τιμής των τσιγάρων και του καπνού. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος διαβάζουμε: κυκλοφορούν ελεύθεροι και με δικαστική βούλα. Η εξαφάνιση του ξηρού επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Ο ισοβήτης εκτελεστής στις 17 Νοέμβρη, Χριστόδουλος Ξηρός, μπαινόβγαινε ως τουρίστας στις φυλακές εξασφαλίζοντας 7 άδειες σε 15 μήνες. Ελληνική αστυνομία και δεν διασπνέουν μένεα για τους 29 υπόπτους τρομοκρατίας που έχουν αφαιθεί ελεύθεροι τα τελευταία 4 χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την ολιγορία ή τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Στο 29,5 λοιπόν η ποινή για οφειλές στην εφορία πάνω από 12 μήνες. Ευνοϊκή ρύθμιση για όσους εξοφλήσουν το 40% του χρέους τους. Στο εδόλιο η κόρη του Χουάν Κάρλος, η πριγκίπισσα Χριστίνα, κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Στην εφημερίδα η Ελευθεροτυπία, Προεδρία, Φτώχεια και Μνημόνια. Η πραγματική ατζέντα, ύφεση, ανεργία, χρέος και αβεβαιότητα. Πώς η υπογραφή του Κάντα έδειξε τον Άκη. Παράτες με απαγόρευση διαδηλώσεων. Ολόκληρη λίμνη έγινε παγωτό Σικάγο. Στην 7η άδεια πέταξε ο Χριστόδουλος. Να πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Σχέδιο αναβίωσης της τρομοκρατίας. Εξαφανίστηκε ο Χριστόδουλος Ξηρός, εχμές παπούλια και δένδια για τη δικαιοσύνη. Δυναμική και με πατερίτσες η Άγγελα Μέρκελ. Τη βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο να κρατάει την πατερίτσα. Έπεσε το κόστος του δανεισμού λόγω Ιρλανδίας. Μειώθηκαν τα επιτόκια ομολόγων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας. Νέο κύμα εκαθάρισης αστυνομικών στην Τουρκία, ενώ συγκλονίζει το βασιλικό σήκος του Χουάν Κάρλος. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Ημερησία. Εντός των ημερών το νομοσχέδιο μετακίνητρα σε ιδιώτες. Η μεγάλη επιστροφή. Ανοίγει ο δρόμος για επίσπευση των διαδικασιών ιδιωτικοποίηση των 4 μεγάλων τραπεζών. Αισιόδοξος ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος γιόρταζε και χθες για ρύθμιση του χρέους. Η λύση μπορεί να δοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014. Διαβατήριο η πιστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος από την Eurostat. Καταργούνται τα 25 ευρώ, ακριβένουν 5 λεπτά τα τσιγάρα, ισοδύναμο μέτρο. Στην εφημερίδα η Δημοκρατία. Πέταξε ο Ξηρός, φόβει ότι οργανώνει τρομοκρατικό χτύπημα. Η βόμβα του Τραγάκη για τον Γιάννο, ενώ στο κέντρο της σελίδας διαβάζουμε: έπαιξε και έχασε. Πώς επηρεάζονται τώρα οι επώδυνες αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στην υγεία. Οι τραγικές αιμονές του Άδωνη επέτρεψαν στον Βενιζέλο να γίνει πάλι ρυθμιστής και να κερδίσει χρόνο μέσα στο υποκατάρρευση Πασόκ. Στην εφημερίδα Η Αυγή, φιέστε στην Αθήνα, παρακάλια στις Βρυξέλλες. Λίγο πιο κάτω, παρεμβάσεις για Ευρώπη. Από τη γοητεία του νεοφιλελευθερισμού στη γοητεία της υποψηφιότητας Τσίπρα, φαίνεται πως λέει η La Repubblica, ενώ σε πολιτική δίνει υπότομη δεν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε: χαϊδεύει ο Γιάννης το Θεριό. Προκαλεί με την απάντησή του στην αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών για τα 65 CD. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας δεν θέλει να χτυπήσει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, ενώ αρνείται να απαντήσει στο αίτημα των οικονομικών εισαγγελέων που ζητούν προσωπικό για να προχωρήσουν σε ελέγχους. Επίσης, λίγο πιο κάτω, νέο γερμανικό χαστούκι, επίσημη έναρξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ πανικός για την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. Και πάμε στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική. Φρένο στη φοροδιαφυγή μέσω αναγκαστικών μέτρων. Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων, δέσμευση του 50% των καταθέσεων. Προέκυψε νέα γενιά άνω των 3 δισεκατομμυρίων το 2013 όσον αφορά τα ληξιπρόθεσμα. Τα 25 ευρώ έγιναν φόρος στον καπνό. Η κυβέρνηση αποφάσισε την αντικατάσταση του εισιτηρίου στα νοσοκομεία. Αριστερά διαβάζουμε: στο ελληνικό ξεμπλοκάρι η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Τροπολογία για την κατάργηση όλων των χαρατσιών στην υγεία. Ενώ διαβάζουμε το μήνυμα της Πασής στους αγρότες για τη νέα χρονιά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε υποσχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών για ανάκαμψη δεν ωφελούν τον λαό. Στην εφημερίδα Η Εσπρέσο.
Εξαφανίστηκε ο Χριστόδουλος λίγο πριν τελειώσει η άδειά του από τη φυλακή. Τρόμος με τον Ξηρό. Τι ετοιμάζει? Συναγερμός στην αντιτρομοκρατική που ερευνά τις πιθανές σχέσεις του με ποινικούς και μαζιώτη. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών, ξεκινώντας με την εφημερίδα Το Φως των Σπορ, όπου διαβάζουμε και τον θρύλο Petway. Λίγο πιο κάτω, πρώτος τελικός, πολλές εκπλήξεις, ο Μίτσελ. Ντεμπούτο ο Σανκάρ, ενώ ανεξήγητος ο Γρίφος του Αναστασίου. Εκτόξευση του Απόλλου 0-2 ως τον Άρη. Καλός τερματοφύλακας ο Ταταρουσάνου, όχι όμως εντυπωσιακός. Ο Ρομπέρτο είναι εντυπωσιακός. Διορθώνει και τα λάθη των άλλων. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, μπαμ και κάτω. Διψάει για γκολ και μουντιάλ ο Μλάντεν Πέντριτς. Ανακοίνωνε σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Έτσι τον έκλεισε το τριφύλι. Οι μικρές και άγνωστες λεπτομέρειες που τον έντυσαν στα πράσινα. Ψηλά η εξάστερη σημαία, ενώ όλα πράσινα, τιμήθηκε η Σαμαντούρα για το πρωτάθλημα στις γυναικάρες και ο Κώστας Παπαδόπουλος για την άνοδο του εφηβικού στην Β' Ανδρών. Στην εφημερίδα Sport Day θα πάθετε πλάκα. Ο Γιώργος Καραγκούνης είναι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό η Λεωφόρος θα παραμιλάει με τα κόλπα του Πέτριτς. Πεινασμένος για μπάλα, δήλωσε ο Πέτριτς κατά την άφηξή του και χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό μεγάλη ευκαιρία για αυτόν. Το μέλλον σου εδώ, μέσα ο Μαντούρο για το μάτς κυπέλου με Ηρακλή, κινήσεις τακτική για Μαρτένς. Ενώ στον Άρη πόλεμος, η ήττα 0-2 από τον Απόλλωνα βύθισε την ομάδα και προκάλεσε νέες αντιπαραθέσεις. Στην εφημερίδα Η Γάτα, μεγάλα φαβορί στα παιχνίδια των κυπέλων. Τρεις άσοι που δεν σπάνε. Τρεις γηπεδούχοι με αποδόσεις από 1,40 έως 1,50 στην τριάδα της βασικής πρότασης. Τρεις ισοπαλίες στο σύστημα. Ενώ με σύμμαχο τον Ρομπέρτο τρέχουν για να τον αγοράσουν εδώ και τώρα. Καίγονται στον Ολυμπιακό για να ξεκαθαρίσει άμεσα το θέμα του Ισπανού τερματοφύλακα. Στην εφημερίδα Goal News, 7 σελίδες. Ο όρος της Ίντερ για Όλσεν. Τρελαμένος ο Κροάτης που διψάει για γκολ. Θα δείτε ποιος είμαι. Έχω να αποδείξω πολλά και να απαντήσω σε πολλούς. Η υπόσχεση του Πέτριτς στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Λίγο πιο κάτω διαβάζουμε. Ύψιστη τιμητική διάκριση στο Πατριαρχείο για τον Μελισανίδη που δεσμεύτηκε για την ΑΕΚ. Θα γίνει παγκόσμια. Στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα. Η Μπόχα έρχεται από εσάς. Ποιοι. Ποιοι δέρνουν διαιτητές, ποιοι στέλνουν σφαίρες, ποιοι κάνουν λαθρεμπόριο. Με υπογραφή σε Λουκ, Ραζάκ στέλνουν οι Ρώσοι, 22χρονος Ιβοριανός Χάφτη Σανζή. 23χρονος διεθνής Γκανέζος αμυντικός ο Παρέ. Για Ολυμπιακό αποκαλύπτουν οι Γάλλοι. Δύο σελίδες παρασκήνια με αστέρα τον Πελέ. Ο θρύλος απόψε με την Τρίπολη για πρόκριση από το πρώτο μάτς. Έτοιμος και για άλλο παίκτη ο θρύλος. Ενώ μπάσκετ τρίποντο και στα εισιτήρια. Και κλάμα οι Μπέμπιδες. Από ήττα σε ήττα έχασαν 2-1 από την Σάντερλαντ. Και να πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Ώρα των Σπορ. Ο Δημήτρης Μελισανίδης σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής του έστειλε από το φανάρι το μήνυμα που ξεσηκώνει εκατομμύρια ενωσίτες. Θα φτιάξω παγκόσμια ΑΕΚ. Η Ελλάδα θα τρίβει τα μάτια της με την ομάδα μας. Όταν ξαναβρέθηκα στην ΑΕΚ δεν βρήκα τίποτα. Έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε τα πλάνα για το αύριο, είπε σε ενωσίτη η ιερέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον έχρισε με έναν από τους κορυφαίους τιμητικούς τίτλους που δίνει το λίκνο της Ορθοδοξίας. Ενώ ο Βαρθολομαίος τιμή για την ειλικρινή του αφοσίωση στη μητέρα Εκκλησία και την προσφορά του στα ευσεβή και ευγενή τέκνα του μαρτυρικού πόντου. Ο Ιβάν Μπρέσεβιτς μίλησε για το μήνυμα που είχε στη φανέλα του για τον Παυλή. Για τον Μιχάλη, από όλη την ομάδα. Ενώ ο Πέτρος Μάνταλος αξίζει να παίξω στην δεύτερη εθνική, στη Β' Εθνική, αφού είναι για την ΑΕΚ. Και τέλος, όπως κάθε μέρα, κλείνουμε με την εφημερίδα Γαύρος Η Προκήρυξη. Rotation και με αστέρα. Εκπλήξεις. Ο Μίτσελ εμπιστεύεται όλο το ρόστερ και άφησε εκτός 18ας Ρομπέρτο, Σαλίνο, Σάμαρη, Φουστέρ στο πρώτο κρίσιμο μάτς του κυπέλου. Rotation λοιπόν και με αστέρα. Ανέτοιμος για απόψε ο Μήτρογλου, εκτός μάχης και για Περιστέρι ο Αβραάμ με τράβηγμα. Μέσα ο Σιώβας και ο Πελέ. Θλάση ο Σέποβιτς. Τις δηλώσεις βόμβες Μαρινάκη ακολούθησε καταπέλτης κατά της ΑΕΚ. Χθεσινή ανακοίνωση του Ολυμπιακού με πολλές προεκτάσεις. Τσούζει πολύ άσχημα όσους τόλμησαν να προσβάλλουν την ερυθρόλευκη οικογένεια, με συγχωρείτε. Έτοιμος λοιπόν ο Αυλονίτης, ανακοινώνει τη μεταγραφή του τις προσεχείς ημέρες και πώς Μανιάτης και Μασάντο λύνουν τα χέρια του Μίτσελ.
Αυτά λοιπόν ήταν και τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των αθλητικών μας εφημερίδων. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Στο πρώτο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε «Φοιτήτριες τα θύματα της τραγωδίας». Βλέπετε και την εικόνα από τον τόπο του δυστυχήματος, εικόνες του ζούγκλα.gr. Στο νοσοκομείο λοιπόν είναι 20 επιβάτες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που συγκρούστηκε με την Ταλίκα. Και πάμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, βλέπουμε τη φωτογραφία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Καπνός λοιπόν το χαράτσι του Άδωνη. Καταργείται το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία, ενώ αυξάνεται η τιμή στα τσιγάρα για ακόμα μία φορά. Και πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο, όπου διαβάζουμε δρομολόγιο θανάτου, νεκρές δύο γυναίκες και 20 τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Ταλίκα στα Μάλγαρα. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, σκουπίδια από χρυσάφι, πόλεμος για τη διεκδίκηση των απορριμμάτων από μεγάλες εταιρείες. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα μάλλον, η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Να πούμε πως η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με την επίσημη πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έδωκαλα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Θα φαίνεται η ανάπτυξη στο 2015. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψει τους βουλευτές, θα γινόταν αρεσίτη παγκοσμίου. Και ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Back to the moment of the rest of from the very first day you had my
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από τους δέκτες σας, από τα λάπτοπ σας, από τους υπολογιστές σας, από όποια συσκευή έχετε ίντερνετ. Είμαστε οι δύο πρώτες ώρες του ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα και είμαστε εδώ μαζί καθημερινά για να βλέπουμε τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχολούν. Και τόσο μάλλον τα ελληνικά θέματα που μας απασχολούν, και όσο και τα διεθνή. Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί και η δική σας η συμμετοχή είναι απαραίτητη εδώ για την εκπομπή. Θέλουμε να ακούμε τα δικά σας σχόλια, αν έχετε κάποια καταγγελία να κάνετε. Οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και να το ακούσουμε. Στα τηλέφωνα λοιπόν 211-5550-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και επίσης μπορείτε να ξαναδείτε την εκπομπή μας στο κανάλι του Ζούγκλα TV στο YouTube. Και όπως είπαμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Φαίνεται λοιπόν πως θα έχουμε πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία τις απογευματινές ώρες. Να πούμε επίσης πως στην Μακεδονία και στη Θράκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις με τοπικές ομίχλες στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, όπως είπαμε, στη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 2 έως και 15 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, να πούμε πως ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από τις βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα υπάρχουν επίσης λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα το πρωί αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 6 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχουν επίσης λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, να πούμε πως υπάρχουν και εκεί λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι όμως. Τώρα, για την Αττική. Επίσης λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα για τη συμπρωτεύουσα, να πούμε πως θα υπάρχουν επίσης πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές ομίχλες στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως και 14 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε και λίγο για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός φαίνεται πως θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Να πούμε πως οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό. Να ρίξουμε άλλη μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το zoungla.gr. Ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο όπου διαβάζουμε «Φοιτήτριες στα θύματα της τραγωδίας». Στο νοσοκομείο 20 επιβάτες λεωφορείου του ΚΤΕΛ που συγκρούστηκε με τα λύκα. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο. Διαβάζουμε πως καπνός στο χαράτσι του Άδωνη, καταργείται το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Αυξάνεται η τιμή στα τσιγάρα. Και το τρίτο πρωτοσέλιδο, δρομολόγιο θανάτου, νεκρές 2 γυναίκες και 20 τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα στα Μάλγαρα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoungla.gr. Και να ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που
μας απασχολούν και που πρέπει να γνωρίζετε. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα. Είναι ένα θέμα που, όπως διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά και είναι γραμμένο στα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Και φυσικά ο λόγος για τον Χριστόδουλο Ξουρό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Καλλικράτειας για να δώσει το παρόν στο πλαίσιο της 9ήμερης άδειας από τις φυλακές Κορυδαλλού, με αποτέλεσμα εχθές το βράδυ να υπάρξει κινητοποίηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Να πούμε πως ο Χριστόδουλος Ξηρός είχε πάρει άδεια από την 1η Ιανουαρίου και έπρεπε να προσέρχεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα της Καλλικράτειας, καθώς είχε δηλώσει ως τόπο διαμονή στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκεται το σπίτι της αδελφής του. Ωστόσο, χθες μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε εμφανιστεί. Πρόκειται λοιπόν για την 7η άδεια κατά τη διάρκεια έκθεσης της ποινής του από το 2002. Ο Χριστόδουλος Ξηρός αναζητείται μέχρι και αυτή την ώρα, έχοντας παραβιάσει τους όρους της 9ήμερης άδειας που έλαβε. Τώρα, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ο δικηγόρος του Φραγκίσκος Ραγκούσης ανέφερε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να αποδράσει. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Ραγκούσης. Είπε ακόμη ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή να μην επιστρέψει στη φυλακή. Απόφαση για την οποία ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί. Τώρα, να πούμε πως σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το πρωί ακόμα οι έρευνες της αστυνομίας στο σπίτι του πατέρα του Χριστόδουλου Ξηρού στην Καλλικράτεια. Ο καταδικαστής για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη βρέθηκε στο σπίτι του στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, στο πλαίσιο νόμιμης άδειας που είχε λάβει από τις φυλακές. Ο πατέρας του Χριστόδουλου Ξηρού, ο πατήρ Τριαντάφυλλος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος του άφησε στο σπίτι το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο και τα ρούχα του. Ως ανατριχιαστική χαρακτήρισε τη δήλωση του Φραγκίσκου Ραγκούση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου. Να πούμε πως ο κύριος Κεδίκογλου τόνισε ότι οι καταδικασμένοι τρομοκράτες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί κρατούμενοι. Αυτά λοιπόν ήταν οι εξελίξεις με την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. Οτιδήποτε νεότερο θα υπάρχουν ζωντανά, θα υπάρχουν απευθείας συνδέσεις. Θα είμαστε εδώ πέρα για να σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο προκύψει. Και να πάμε λίγο στο δεύτερο θέμα. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο φαίνεται πως με το τέλος των εορτών βύθισε σε πένθος δύο οικογένειες, αλλά έχει προκαλέσει και αρκετή στεναχώρια και στις οικογένειες που βρίσκονται, των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο μετά από την τραγική σύγκρουση εχθές το βράδυ στα Μάλγαρα. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, το τέλος των Χριστουγεννιάτικων εορτών βύθισε στο πένθος της οικογένειας των δύο νεαρών γυναικών, οι οποίες ανασύρθηκαν νεκρές από τα συντρίμμια του λεωφορείου του ΚΤΕΛ κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Ουσιαστικά, να πούμε πως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στις δύο φοιτήτριες από το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, οι οποίες επέστρεφαν πίσω στη Θεσσαλονίκη μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από τον νομό Έτωλο Ακαρνανίας και ήταν γεμάτο κόσμο, ανάμεσα τους και αρκετοί φοιτητές, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του σταθμευμένου φορτηγού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, περίπου 3 χιλιόμετρα από τα Μάλγαρα. Τώρα, βλέπετε στα πλάνα σας εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης. Η σύγκρουση, να πούμε πως ήταν πάρα πολύ, ήταν τόσο σφοδρή που η πρόσωψη του λεωφορείου, που τη βλέπετε και εσείς στις εικόνες σας, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, παγιδεύοντας τις δύο φοιτητρίες. Σοκαρισμένοι οι φοιτητές δεν μπορούσαν πραγματικά να πιστέψουν, όπως ούτε και εμείς, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα μάτια μας. Να πούμε πως κομμάτια του λεωφορείου είχαν εξφενδονιστεί σε απόσταση πολλών μέτρων την ίδια στιγμή που ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος για αρκετή ώρα, μέχρι που οι πυροσβέστες να καταφέρουν να τον απομακρύνουν σοβαρά τραυματισμένο από τις κατεστραμμένες λαμαρίνες. Συνολικά 20 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε κατατόπους νοσοκομεία, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας ακόμη νεαρός στρατιωτικός μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τώρα, σύμφωνα με την Τροχιά Θεσσαλονίκης, να πούμε πως το φορτηγό βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να έχει τοποθετήσει σε εμφανές σημείο και στην προβλεπόμενη απόσταση το προειδοποιητικό τρίγωνο. Παράλληλα, ο οδηγός της Νταλίκας με τις τουρκικές πινακίδες που μετέφερε λαχανικά δεν είχε ανάψει τα αλάρμ. Η πρόσκρουση του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αγρινίου ήταν τόσο σφοδρή που ολόκληρα καθίσματα βρέθηκαν, να πούμε, σε απόσταση αρκετών μέτρων, την ίδια στιγμή που κομμάτια μετάλλου και πλαστικού γέμισαν τους χώρους παραμετρικά της Εθνικής Οδού. Το έργο της προανάκρισης για τις ακριβείς συνθήκες της πρόκλησης του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Να πούμε πάντως πως σχεδόν από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός τόσο στην αστυνομία όσο και στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς τα χρονικά περιθώρια στένευαν πραγματικά επικίνδυνα. Οι ζωές των επιβατών βρίσκονταν σε κίνδυνο και κάθε λεπτό ήταν εξαιρετικά κρίσιμο.
Να πούμε πως πλήθος περιπολικών και πυροσβεστικών οχημάτων βρέθηκαν στον τρόπο της τραγωδίας, ενώ τουλάχιστον 10 στενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τραυματίες στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα έδωσαν μάχη με το χρόνο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη σύγκρουση αυτή του λεωφορείου. Να ευχηθούμε περαστικά στους αυτούς που ακόμα νοσηλεύονται στα κατατόπους νοσοκομεία. Να πούμε και τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των 2 νεαρών γυναικών. Αυτά πραγματικά βλέπετε πως εάν δεν ακολουθούνται οι κανόνες για μια ασφαλή οδήγηση, δημιουργούνται τέτοιου είδους ατυχήματα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από αυτό το θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο και θα πάμε σε ένα άλλο επίσης καθόλου ευχάριστο, καθώς χθες σημειώθηκε μια οικογενειακή τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, ο ηλικιωμένος ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο διαμέρισμά του επί της οδού τραπεζούντος στο Κορδελιό, παρουσύροντας μαζί του στο θάνατο ακόμα 2 άτομα. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι άνδρες της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει τα απανθρακωμένα πτώματα μιας ηλικιωμένης, του 70χρονου εμπριστή και ενός δίχρονου παιδιού. Από το διαμέρισμα να πούμε πως απεγκλωβίστηκαν με εγκάβματα ένα αγοράκι 8 ετών και ένας 25χρονος άνδρας, ενώ ένα άτομο που είναι επίσης τραυματισμένο κατάφερε να βγει από το σπίτι πριν φτάσει η πυροσβεστική. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα έχει ολοκληρωθεί. Ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Ας ακούσουμε όμως και μερικές μαρτυρίες για την τραγωδία αυτή στο Κορδελιό. Πάμε όλες, δηλαδή όλα πεταγούσαν έτσι μέσα. Ξύλα, δηλαδή το αντικείμενα. Όλα αυτά που έχουν έξω από το παγόνι. Η πυροσβεστική σαν να λίγο άρχισε να πιέζει. Λίγο, δηλαδή αν δεν ήταν ένας κύριος που έσπασε την πόρτα, έσπασε την πόρτα και έβγαλε έναν κύριο γύρω στα 40 χρονών για ένα παιδάκι. Και από αυτό το αγωγό βγήκε να μην μέσα. Έβγαλε αυτούς, καμένος, για τα καλά ο κύριος, θα πω εγώ, το παιδάκι ήταν καλά, δεν ξέρω εγώ. Μόνο πέσα που είναι γιαγιά και 2 ετών παιδάκι. Αλλά από ό,τι λένε είναι τα ίδια ζωντανά. Λοιπόν, και μερικές μαρτυρίες. Να πούμε πως ο 50χρονος υδραυλικός, ο Θεόδωρος Καλλιτίδης, που εκτελούσε εργασίες φυσικού αερίου στην περιοχή του Κορδελιού με κίνδυνο τη ζωή του, ανέβηκε στο φλεγόμενο σπίτι για να σώσει τους ανίκους. Μάλιστα, έσπασε και τζαμαρίες και πόρτες για να εισέλθει στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Ακούγοντας τις φωνές, έσκυψε, σύρθηκε στο πάτωμα για να αποφύγει τον καπνό και εντόπισε το 8χρονο παιδί και τον 25χρονο, ο οποίος έφερε βαριά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Ενώ ακούγε την ηλικιωμένη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, καθώς είχε εγκλωβιστεί στην τουαλέτα. Να πούμε πως ο κύριος Καλλιτίδης αμέσως έβγαλε τον 8χρονο στο μπαλκόνι και στη συνέχεια τον 25χρονο για να τον παραλάβουν οι πυροσβέστες. Να πούμε μπράβο στον θαραλέο αυτόν άνθρωπο, στον κύριο Καλλιτίδη, ο οποίος με κίνδυνο να τραυματιστεί και ο ίδιος βοήθησε τόσο το παιδάκι όσο και τον 25χρονο άνδρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και για την ηλικιωμένη γυναίκα όπως και για το δίχρονο αγοράκι. Κρίμα είναι αυτά πράγματα που συμβαίνουν και πόσο μάλλον μετά τις εορτές. Βέβαια και κατά τη διάρκεια των εορτών είχαμε διάφορα τέτοιου είδους άσχημα περιστατικά. Αυτά συμβαίνουν. Δεν μπορούμε μάλλον να πούμε κάτι άλλο για αυτά τα πράγματα. Προκαλούν πραγματικά, μας προκαλούν μάλλον φαντάζομαι και σε όλους εσάς, λύπη. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο Ζάπιο. Να πάμε στο Ζάπιο, όπου φαίνεται πως ο προάβλιος χώρος του Ζαπίου ήταν από εχθές παρατεταγμένα πολυτελή αυτοκίνητα που χορηγήθηκαν στο ελληνικό δημόσιο εν ώψη της σημερινής αυλαίας για την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε πως οι 45 λιμουζίνες, μεταξύ αυτών και θωρακισμένα της Audi, τα Α8L, βρίσκονται στις θέσεις τους, προκειμένου σήμερα να μεταφέρουν τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζωζέ Μπαρόζο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, μαζί με τους 28 επιτρόπους.
Τώρα, μετά την τελετή έναρξης, θα πραγματοποιηθούν και τα συμβούλια εργασίας, όπου οι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητές τους. Πρωταρχικό μέλημα για την κυβέρνηση αποτελούν τα θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, τα θαλάσσια σύνορα, τα ενεργειακά και την τραπεζική ένωση. Τώρα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Ελλάδα θα δαπανίσει τα λιγότερα χρήματα από όλες τις χώρες που ανέλαβαν την Ευρωπαϊκή Προεδρία τα τελευταία χρόνια. Το κόστος έχει προϋπολογιστεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ περίπου, χωρίς να συνυπολογιστούν βέβαια τα πιθανά έσοδα από χορηγίες, ενώ θα απασχοληθούν συνολικά 150 υπάλληλοι. Συγκριτικά, η Κύπρος, να πούμε πως είχε απασχολήσει 240 άτομα το 2012 και η Πολωνία 300 το 2011, ενώ τα έξοδα των τελευταίων προεδριών κοιμάνθηκαν ανάμεσα σε 60 και 80 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, χθες νωρίς το πρωί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος επιθεώρησε τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της τελετής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις προετοιμασίες. Χαίρομαι γιατί η εικόνα του Ζαπίου είναι εξαιρετική. Τεχνικά είμαστε απολύτως έτοιμοι για τα αυριανά επίσημα εγγένεια της ελληνικής προεδρίας, δήλωσε. Ο κύριος Βενιζέλος τόνισε επίσης ότι το πρώτο εξάμεινο του 2014 είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την Ευρώπη εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά και για την Ελλάδα, γιατί όπως είπα είναι πραγματικά το εξάμεινο της αλλαγής. Τώρα, σήμερα Τετάρτη διαδήλωση διαμαρτυρίας για την Προεδρία από της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ελληνική κυβέρνηση, καλεί η Ανταρσία στην Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας. Η βάρβαρη πολιτική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενταθεί με την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, τονίζει και καλεί, σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα στα Προπύλαια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με την επικείμενη ανάληψη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλή σας ημέρα, επιστρέψαμε και πάλι. Θα ξεκινήσουμε με το ασφαλιστικό και τις 12 ανατροπές που φέρνει σε αυτό το 2014. Με τις 12 αυτές ανατροπές, στα όρια ηλικίας, στις συντάξεις αλλά και στο ΕΦΑΠΑΞ, το 2014 θα μπορούσε άνετα
να χαρακτηριστεί ως έτος επαναπροσδιορισμού του ασφαλιστικού συστήματος. Μάλιστα, τώρα αυτός ο χαρακτηρισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί από τον νέο κύκλο αλλαγών που αναμένεται να ανοίξει με τη συγκρότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που μέχρι και το τέλος της χρονιάς θα παρουσιάσει προτάσεις για τα καυτά ασφαλιστικά θέματα. Πάντως, από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά, εκτιμάται πως θα επηρεαστούν τουλάχιστον 600.000 ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι. Η Μερισσία παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές που έχουν ήδη κλειδώσει για το 2014. Να πούμε μερικές από αυτές. Ξεκινάμε με το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ λοιπόν θα καταβάλλεται μόνο στους συνταξιούχους που είναι άνω των 65 ετών. Έτσι, η παροχή του βοηθήματος διακόπτεται σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ χωρίς όριο ηλικίας θα παίρνουν το επίδομα όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%. Να τις προσέξουμε λίγο αυτές τις αλλαγές, γιατί είναι σημαντικά αυτά. Και να πάμε λίγο στο ΕΦΑΠΑΞ, γιατί τώρα στο ΕΦΑΠΑΞ θα υπάρχει νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος. Δηλαδή, το τελικό ποσό θα καθορίζεται από μία σειρά παράγοντες, όπως είναι η περιουσία του ταμείου, τα έσοδα από εισφορές, ακόμα και το κύμα φυγής στη συγκεκριμένη χρονιά. Χαμένοι βέβαια, να πούμε πως θα βγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με δεδομένο πως το Ταμείο Πρόνοιας είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο. Πάντως, το Υπουργείο να πούμε πως αναζητά φόρμουλα ώστε να μην υπάρξουν δραματικές περικοπές στο βοήθημα και για το σκοπό αυτό στο τραπέζι έχουν πέσει εναλλακτικά σενάρια για τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου που θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βοηθήματος. Δηλαδή, αν θα είναι τετραετία, οκταετία ή δεκαετία. Τώρα, όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, θα υπάρξει μείωση των επικουρικών συντάξεων σε όσα ταμεία έχουν ελλείμματα. Από τον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα γίνονται ακόμα και ανατρίμηνο μελέτες για την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων και ανάλογα θα αποφασίζονται και οι παρεμβάσεις στα ελλειμματικά ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δημιουργία ατομικών λογαριασμών όπου θα υπάρχει αναλυτικά η ασφαλιστική ιστορία του κάθε εργαζομένου. Τώρα, τι ισχύει για τις γυναίκες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. Αύξηση λοιπόν του ορίου ηλικίας των γυναικών με 10.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Απαιτούνται 12.000 ημέρες ασφάλισης και η συμπλήρωση του 62ου έτους για πλήρη σύνταξη. Για τη μειωμένη σύνταξη, να πούμε πως το όριο ηλικίας είναι 60 ετών και 6 μηνών. Προσοχή! Καθώς για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση συμπλήρωσης 100 ημερών πραγματικής ασφάλισης κατέτος την τελευταία πενταετία. Ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε πως είναι πως οι ασφαλισμένες δικαιούνται στη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης. Όσον αφορά για τα βαρέα και ανθυγιεινά, αύξηση λοιπόν του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 θα είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η προϋπόθεση να πούμε πως ισχύει τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Εξακολουθεί βέβαια να ισχύει όσον αφορά τη θεμελίωση η προϋπόθεση που προβλέπει ότι από τις 10.500 ημέρες ασφάλισης οι 7.500 τουλάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα βαρέα. Έτσι λοιπόν, εσείς που είστε ένας ασφαλισμένος από εσάς που το 2014 θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες στα βαρέα θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τότε. Αυτές λοιπόν και αυτές οι αλλαγές. Να δούμε τώρα τις αλλαγές στο ασφαλιστικό όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες. Πλήρη σύνταξη λοιπόν στα 62 έτη και μειωμένη στα 57. Αύξηση λοιπόν βλέπουμε πως σημειώνει του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων αεροπορικών επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις να πούμε πως αφορούν ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με μια σειρά διατάξεων του νόμου 2703/99, το υπτάμενο δηλαδή προσωπικό, το προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικό της Olympic Catering. Συγκεκριμένα να πούμε πως από την 1η του Ιανουαρίου ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης
και το 57ο έτος για την μειωμένη. Επισημαίνεται ότι, ότι όπου από τις διατάξεις του νόμου αυτού που είπαμε του 2703 κάθετος 99 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας από 1η Ιανουαρίου 2014 και καθορίζεται το 62ο έτος, όπως είπαμε. Τι αφορά τώρα, τι γίνεται με τους ένστολους. Αύξηση του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας των ένστολων. Με βάση λοιπόν τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 3.865 κάθετος 2010, τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων μπορούν από την 1η Ιανουαρίου του 2014 να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 30 ετών και 6 μηνών συντάξιμου χρόνου ασφάλισης, δηλαδή μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς αρκούν 29 έτη. Μείωση όμως κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ποσοστού αναπλήρωσης για τη συντάξη του Δημοσίου και των Ειδικών Ταμείων, σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 3.029 κάθετος 02 για τη συντάξη των δημοσίων υπαλλήλων και των ασφαλισμένων στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, προβλέπεται ότι το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 κατά 1% για κάθε χρόνο για τους αποχωρούντες μετά την ημερομηνία αυτή. Επίσης, να πούμε πως πάβει να ισχύει το ειδικό καθεστώς για την 20ετία και σταματά από φέτος το ειδικό καθεστώς των ενστόλων με τουλάχιστον 3 τέκνα που δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν δικαίωμα. Έτσι, όσοι τρίτεκνοι συμπληρώσουν την 20ετία από την 1η Ιανουαρίου και μετά, του 2014, για την θεμελίωση του δικαιώματός τους θα έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με τους λοιπούς στρατιωτικούς. Τώρα, στις συντάξεις του ΟΓΑ φαίνεται πως θα υπάρξει μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης και αύξηση κατά 2,5% της εισφοράς για τον κλάδο υγείας. Η περικοπή που είναι περίπου 4% το χρόνο ξεκίνησε το 2003 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2026. Τώρα, εκείνοι επομένως που συνταξιοδοτήθηκαν το 2014 θα λάβουν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 48%, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως η βασική σύνταξη του ΟΓΑ αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη και δεν επέρχεται ουσιαστική μείωση στο τελικό ποσό. Να πούμε πως επίσης αυξάνονται σε 7 από τα 6 έτη που μπορούν να αναγνωριστούν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των πλασματικών ετών που αναγνωρίζονται με βάση τις διατάξεις των νόμων. Να πούμε τώρα, δεν υπάρχει μάλλον λόγος να πούμε τους αριθμούς των νόμων. Συγκεκριμένα να πούμε απλά πως από φέτος μπορούν να αναγνωριστούν 7 πλασματικά έτη για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη. Να πούμε πως πέρσι ήταν 6 χρόνια. Προσοχή όμως, καθώς η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η του Ιανουαρίου. Στα πλασματικά αυτά που αναγνωρίζονται είναι οι σπουδές, ο στρατός, η γονική άδεια ανατροφής, η επιδότηση ασθενείας, η τακτική ανεργία του ΟΑΕΔ, η εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, τα κενά ασφάλισης, ο χρόνος κοίησης και λοχείας, ο χρόνος απεργίας, ο πλασματικός χρόνος μητέρων, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος έναρξης πριν από την εγγραφή στον ΟΑΕ. Τώρα, περιορισμό στο ποσοστό προσάυξησης της σύνταξης στο 2% για κάθε επιπλέον έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι και την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου του 2014. Δώστε προσοχή σε αυτές τις αλλαγές που φέρνει αυτός ο χρόνος. Και να πάμε στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος γιόρταζε κιόλας εχθές. Απάντηση λοιπόν 8 σελίδων απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας στην Επιτροπή Οικονομικών του Προκοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο της Τρόικας στη χώρα μας και για το πώς ο ίδιος κρίνει το έργο της. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει η απάντηση του Υπουργού σχετικά με την ποιότητα της συνεργασίας κυβέρνησης Τρόικας. Ο Υπουργός εκτιμά ως αποτελεσματική τη συνεργασία αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Η συνεργασία μπορεί να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματική, χωρίς να έχουν λείψει επιμέρους διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται του προγράμματος, όπως είναι λογικό σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Ο Υπουργός Οικονομικών, να πούμε, παραδέχτηκε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδος, δεδομένη της αδυναμίας πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου, ήταν εκ των πραγμάτων δυσχερής. Η κυβέρνηση προσπάθησε να συνενέσει σε μέτρα στο πλαίσιο του εφικτού με το μικρότερο δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο. Στην ίδια απαντητική επιστολή υποστηρίζει πως το τεράστιο έλλειμμα της Ελλάδας διαπιστώθηκε το 2009 και υπερασπιζόμενος την στάση της τότε κυβέρνησης συμπληρώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση στα μέσα του 2009 πρότεινε μια σειρά από δημοσιονομικά μέτρα μείωσης του ελλείμματος. Όμως οι προώρες εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 διέκοψαν την εφαρμογή των μέτρων εκείνων. Ο Γιάννης Στουρνάρας παραδέχεται ότι ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών μέτρων σίγουρα δεν ήταν ομοιόμορφος, ούτε εξίσου ανώδυνος. Επώδυνος, μάλλον, με συγχωρείτε. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και οι συνταξιούχοι επηρεάστηκαν κυρίως από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής με τη μείωση μισθών και συντάξεων. Αναφορικά τώρα με το διαθέσιμο εισόδημα που έχασε ένα μέσο νοικοκυριό, είπε ότι μειώθηκε κατά περισσότερο από 35% σε πραγματικούς όρους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιδιώκει στο μέτρο του δυνατού την προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού με στοχευμένα μέτρα. Τέλος, να πούμε πως ο Υπουργός Οικονομικών υποστηρίζει πως η παγκόσμια οικονομική κρίση συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αποκάλυψη των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, όπως λέει, έπειτα από 4 χρόνια μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης, η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας είναι εντυπωσιακή οποιοδήποτε κριτήριο και αν χρησιμοποιηθεί. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα, συνήγορος φαίνεται, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε συνήγορο του διαβόλου, πάντως συνήγορος φαίνεται της Τρόικας ο Γιάννης Στουρνάρας. Να πάμε σε ένα θέμα, αφού μιλάμε για οικονομικά, αφού μιλάμε για χρήματα. Τα μαύρα χρήματα λοιπόν και οι μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων και οι διαδρομές μάλλον που έχουν κάνει, φαίνεται πως έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας, μιας και διευρύνεται ο κύκλος των ερευνών για την υπόθεση αυτή των μιζών στα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Υπουργείας του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Τώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Ελβετίας, ο Μίχαελ Λάουμπερ, επιβεβαίωσε προχθές δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει ξεκινήσει έρευνες εις βάρος Ελβετών τραπεζών στο πλαίσιο του σκανδάλου των εξοπλιστικών με την υποψία του ξεπλήματος χρημάτων. Τώρα, έτσι μετά τις εισαγγελίες της Βρέμης και του Μονάχου και η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι αρχίζει να διεξάγει έρευνες. Στη σύλληψη και φυλάκιση του Άκη Τσοχαντζόπουλου αναφέρονται τόσο τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, όσο και του ελβετικού. Μιλώντας πάντως στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο Μίχαελ Λάουμπερ υποστήριξε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο. Η υπόθεση μας απασχολεί εδώ και περίπου ένα χρόνο, δήλωσε ο Γενικός Αγγελέας, προσθέτοντας ότι η εισαγγελία έχει λάβει σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Αναφορών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανέφεραν ότι έχουν παρατηρηθεί ύποπτες συναλλαγές. Όπως δήλωσε ο Ελβετός Γενικός Εισαγγελέας, διεξάγουμε έρευνες με την υποψία του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και του αδικήματος της απιστίας στη διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπλοκάρει προς το παρόν περίπου 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και ζητούμε στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης καταθέσεις με τις σχετικές τράπεζες στη Γενέβη και τη Ζυρίχη. Όπως αναφέρεται σε γερμανικό ρεπορτάζ, οι ελβετικές τράπεζες ανέφεραν ύποπτες συναλλαγές, ωστόσο με αρκετά χρόνια καθυστέρηση μετά τη διοχέτευση πολλών εκατομμυρίων στα χρηματοκιβώτια τους. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ αυτό, διάφορες μίζες εμβάστηκαν στο λογαριασμό των απληρωτή διευθυντή εξοπλισμών του Αντώνη Κάντα με την κωδική ονομασία Μάρκος. Επίσης, έχουν εμβαστεί σε υποκαταστήματα της Dresdner Bank στη Γενέβη, αλλά και στην τράπεζα Hoffmann της Ζυρίχης, την οποία και εξαγόρασε αργότερα η Clarendon, που με τη σειρά της εξαγοράστηκε το 2012 από την Credit Suisse. Τώρα, η εισαγγελία του Μονάχου, να πούμε πως διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε σχέση με την πιθανή δωροδοκία της υπόθεσης της προμήθειας των 170 Leopard 2. Το σκάνδαλο των δωροδοκιών βέβαια διευρύνεται, καθώς και στην Γερμανία η εισαγγελία
της Βρέμης διεξάγει έρευνες από τον περασμένο Αύγουστο εις βάρος της Rain Metal και της Atlas, της οποίας εκπρόσωπος ήταν ο Πάνος Ευσταθίου. Ταυτόχρονα τώρα η εισαγγελία του Μονάχου διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε σχέση με την πιθανή δωροδοκία της στην υπόθεση προμήθειας των 170 Leopard 2 από την Kraus Maffei Wegmann με κύριο μεσάζο τον επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκο. Σύμφωνα με το Spiegel Online, η εισαγγελία του Μονάχου έχει ασχοληθεί με την υπόθεση και πριν από μια δεκαετία ζητώντας την δικαστική συνδρομή της Αθήνας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, επικεφαλής των οποίων είναι η οικογένεια Μπόντο, καθώς και η πρώην και νυν μάνατζερ βέβαια του ομίλου, διαψεύδουν ότι γνώριζαν κάτι για τις μίζες. Κανείς δεν γνώριζε ποτέ για τις μίζες άλλωστε. Όλοι γνωρίζουν εφόσον κατηγορηθούν. Δίνουν βέβαια μάλιστα την εντύπωση ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν, σημειώνει η Die Welt σε σχετικό δημοσίευμα. Να πούμε βέβαια πως η Ζούγκλα είχε αποκαλύψει βάσει των χειρόγραφων σημειωμάτων του Άκη Τσοχατζόπουλου έγγραφο πληρωμής προς τον Ομοσπονδιακό Σύμβουλο και προϊστάμενο του Γραφείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ζυρίχης του Κρίστοφερ Μπλόχερ το 2007. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις διαδρομές του μαύρου χρήματος. Αναρωτιέστε και ακούμε σε πολλές συζητήσεις αλλά και σε δημοσιεύματα. Θα έρθει νέο πακέτο βοήθειας στην Αθήνα. Η γερμανική κυβέρνηση δεν αποκλεί μια νέα δανειακή βοήθεια προς την Ελλάδα για την κάλυψη των κενών του 2014 αλλά και του 2015, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Μίχαελ Μάιστερ. Ο Βόλφανγκ Σόιμπλε δεν αποκλεί το ενδεχόμενο αυτό. Θα περιμένουμε καταρχήν αυτά που έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή την αξιολόγηση από την Τρόικα του τρέχοντος δεύτερου προγράμματος, επισημαίνει ο Υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας σε συνέντευξη προς γερμανική εφημερίδα. Τώρα, τότε όπως δηλώνουν, είχε συμφωνηθεί ότι είναι πιθανό να κριθεί αναγκαία η λήψη ή πρόσθετων μέτρων. Και σε αυτή τη βάση θα κριθεί τι θα συμβεί και τι όχι. Υπενθυμίζει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός για να προσθέσει ότι εφόσον δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτε. Τώρα, την άποψη ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να επιστρέψει το 2014 μάλλον στις αγορές, εκφράζει ο Κάρστεν Σνάιντερ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα αγόραζα ελληνικά ομόλογα, επειδή απλά το βάρος του χρέους είναι πολύ μεγάλο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μετά την αξιολόγηση της Τρόικας, την Άνοιξη, να δούμε τι θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια με την Ελλάδα. Επισημαίνει στην ίδια εφημερίδα εκπρόσωπος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών για τα δημοσιονομικά θέματα. Ο κύριος Σνάιντερ πιστεύει ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για περισσότερα χρήματα θα πρέπει να εξεταστεί εάν η Αθήνα εισπράττει κανονικά φόρους και αν υπάρχουν προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα πάντως με τον Σνάιντερ, εάν η Ελλάδα προσέφευγε σε δανεισμό από την αγορά, θα έπρεπε να πληρώνει επιτόκια της τάξης του 8%. Και επειδή το επιτόκιο αυτό είναι υπερβολικό, η μοναδική διέξοδος που πρέπει να εξεταστεί είναι η δανειακή βοήθεια από άλλες χώρες. Δεν πρόκειται για νέα χρέη, διευκρινίζει ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, αλλά για συνέχιση των υφισταμένων. Η επισήμανση πάντως του Σνάιντερ έρχεται σε αντίθεση με την αναγγελία του Έλληνα πρωθυπουργού, του δικού μας πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα το 2014 θα βγει επιτέλους στις αγορές. Πάντως, μια πρόσθετη δανειακή βοήθεια για την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών του 2014 και του 2015 θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες της Deutsche Welle, σε αυτή τη λύση φαίνεται να καταλήγει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Άλλωστε και ο ίδιος ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schäuble, θεωρεί πιθανή τη λύση ενός μικρού πακέτου βοηθείας προς την Αθήνα. Πάντως, φαίνεται, μάλλον ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δηλώνει πως το 2014 η Ελλάδα θα βγει στις αγορές. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι της επικεφαλής της Τρόικας, αλλά και ο Υφυπουργός Οικονομικών, η επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, δεν το βλέπουν τόσο πιθανό. Έτσι λοιπόν, οξύτατη επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά και της Ελλάδας εξαπέλυσε το Spiegel, κάνοντας λόγο για μια χώρα αποτυχημένη, που δεν θυμίζει ευρωπαϊκή, και σύντομα, όπως λέει, θα καταλήξουμε σαν το Πακιστάν ή σαν το Αφγανιστάν. Το γερμανικό περιοδικό πάντως χαρακτηρίζει τον κύριο Σαμαρά κατά φαντεσίαν θεραπευμένο και διερωτάται αν η Ελλάδα, το πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα ενώ δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τη χώρα μας ως αποτυχημένο κράτος, όπως το Αφγανιστάν και σύντομα ίσως και το Πακιστάν.
το Spiegel. Να πούμε πώς καταλογίζει στασιμότητα στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης της Ελλάδας, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τη σχολιάζει πως οι θετικοί απολογισμοί της ελληνικής πλευράς λειτουργούν τις περισσότερες φορές ως πάτημα για την επόμενη διεκδίκηση. Αυτή τη φορά μιας δεύτερης απομείωσης του χρέους. Δρυμύτατη η επίθεση κατά του Πρωθυπουργού. Και να πάμε στο εισιτήριο, το οποίο φαίνεται λοιπόν πως αντί να πληρώνετε εισιτήριο 25 ευρώ στα νοσοκομεία, όσοι από εσάς καπνίζετε θα χρειαστεί να πληρώσετε 5 λεπτά παραπάνω στα τσιγάρα σας. Έτσι λοιπόν, την κατάρτιση τροπολογίας στη Βουλή, με την οποία καταργείται η διάταξη για το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκομεία, και ως ισοδύναμο μέτρο θα αυξηθεί η τιμή των τσιγάρων, πακέτο και καπνός, κατά 5 λεπτά ανασυσκευασία. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη σύσκεψη που είχε με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε πως, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, το μέτρο αυτό θα αποφέρει έσοδα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το ποσό που θα υπολογιζόταν με το 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Η απόσφαση αυτή ελήφθη σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου, στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία και ολοκληρώθηκε. Η εφαρμογή του μέτρου των 25 ευρώ για την εισαγωγή στα νοσοκομεία αποτελεί μια λανθασμένη και κοινωνικά άδικη επιλογή. Δυσχεραίνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πλην ελάχιστων εξαιρέσεων επιβαρύνει όλους τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό αμφισβητείται η καθολικότητα της παροχής δωρεάν υγείας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της αυτή και να ακυρώσει την επιβολή του μέτρου, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Δημοκρατική Αριστερά την Τρίτη. Πάντως, το διήμερο κλείσιμο του Ταμείου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών του Γεννηματά αποφάσισαν νωρίτερα οι εργαζόμενοι, αντιδρώντας στην επιβολή του μέτρου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με το εισιτήριο των 25 ευρώ στο νοσοκομείο. Όσοι από εσάς καπνίζετε, να ξέρετε πως από εδώ και πέρα συν 5 λεπτά επάνω. Πάντως, για τα 25 ευρώ έγιναν πάρα πολλές δηλώσεις, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, όπως και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, έκανε κάποιες δηλώσεις με την αφορμή αυτή των 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, διαφωνεί με τον τρόπο που παρουσιάστηκε το μέτρο των 25 ευρώ. Το μέτρο, λέει, θα έπρεπε εξ αρχής να είχε παρουσιαστεί διαφορετικά για να γλιτώσουμε από αυτούς που κάνουν βόλτα στα νοσοκομεία τους. Όπως τους χαρακτηρίζει εδώ πέρα, τους τζαμπατζίδες. Όποιος θέλει περίεργο το βράδυ, μπαίνει μέσα. Πάντως, να διαβάσουμε. Παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέρον αυτά που δηλώνει εδώ πέρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιακουμάτος. Λέει πως το θέμα είναι να μπορούμε να φτιάξουμε τα νοσοκομεία. Πως μπορούμε τον άλλον να τον εξαιρέσουμε και πως κάνουμε αυτό που πρέπει. Πρέπει, λέει, να εξαιρεθούν άνεργοι και ανασφάλιστοι και οι χρόνιοι πάσχοντες. Μπορούμε βέβαια να βρούμε τη χρυσή τομή και τα νοσοκομεία να ανακουφιστούν από τους κατά φαντασία ασθενείς. Βρέθηκε, κύριε Γιακουμάτε, λοιπόν, η χρυσή τομή. Δεν θα υπάρχουν 25 ευρώ, θα πληρώνουν οι καπνιστές όμως 5 λεπτά παραπάνω. Τα ισοδύναμα λοιπόν υπάρχουν μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Τα είδαμε, τα κάναμε. Τώρα, να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου θεωρίες συνωμοσίας χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ για αναβολή της Επιτροπής του Κοινοβουλίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος και Δίκογλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αναβολή της επίσκεψης στην Αθήνα της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ερευνά τα πεπραγμένα της Τρόικας και η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 8 Ιανουαρίου, έπειτα από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς. Ο κύριος Κεδίκογλου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κολλημένος με τις θεωρίες συνωμοσίας και τις απόπειρες δυσφήμισης της χώρας. Τόνισε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά τον νέο χρόνο όπως τελείωσε τον παλιό, με εξωφρενικούς και απίστευτους ισχυρισμούς. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασε κάθε όριο, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του και καταλήγει λέγοντας ότι προφανώς οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Αυτές λοιπόν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε όλοι, δεν πέρασαν άλλωστε και πολλές ημέρες, τον Παπασούρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μεταφιέστηκε σε παπά που κίδεψε το μνημόνιο.
Κριτική λοιπόν έναντι του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Διαμαντόπουλου άσκησε μετά το πέρας της τελετής καθηγιασμού των υδάτων στη Θεσσαλονίκη ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Μιλάμε για προχθές τα Θεοφάνεια. Όσα λοιπόν δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, απάντησε στον Βασίλη Διαμαντόπουλο ο κύριος Άνθιμος και έκανε λόγο για απέσια βλάσφημη κατάσταση. Είναι, λέει, ένα ζήτημα ηθικό. Δεν είναι δυνατόν να γελιοποιούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, να κάνει μετάνοια και μπορεί να συγχωρεθεί. Το κόμμα του ας κάνει ό,τι θέλει, είπε χαρακτηριστικά ο Άνθιμος, αλλά ας πάμε καλύτερα να τον ακούσουμε να τα λέει ο ίδιος. Εγώ δεν έχω λεφτά. Πως και με σκληρή γλώσσα μίλησε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Νικόλαος όταν ρωτήθηκε κατά τον εορτασμό των Θεοφανίων στη Στυλίδα για τον βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ντύθηκε παπάς, όπως γνωρίζετε, στο καρναβάλι της Καστοριάς. Απαξιώ να ασχοληθώ με τέτοια υποκείμενα, τόνισε ο Νικόλαος. Αν έχουμε το βίντεο, μπορούμε να δούμε την αντίδραση του Μητροπολίτη Φθιώτιδας. Το έχουμε. Μέχρι τότε να πούμε πως ως έτος στροφής προς την οριστική έξοδο από το μνημόνιο και την κρίση χαρακτήρισε το 2014 και ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος προερχόμενος στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που ήταν αφιερωμένη στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην από την Ελλάδα. Η Βασιλεόπιτα λοιπόν του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι μια παραδοσιακή ευκαιρία να χαιρετήσουμε την ελληνική πραγματική οικονομία και τους ανθρώπους της αγοράς, σημείωσε. Ειδικά φέτος το 2014 είναι το μόνο έτος της τροφής προς την οριστική έξοδο από το μνημόνιο και την κρίση. Ποντάρουμε στην πραγματική οικονομία, ποντάρουμε εκεί που ο καθένας ζει το πρόβλημά του. Και το βασικό πρόβλημα για κάθε επιχείρηση, για κάθε νοικοκυριό, είναι η ρευστότητα, οι επενδύσεις, οι νέες ευκαιρίες για απασχόληση,
Έτσι λοιπόν, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τα πράγματα αλλάζουν, οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο, ενώ πρέπει να το πιστέψουμε γιατί δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Προσέχτε, κύριε Βενιζέλο, μήπως σας κατηγορήσουν και εσάς ως φαντασιόπληκτο σε εισαγωγικά, όπως χαρακτηρίσανε και τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, φαίνεται πως συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Πέτρου Τατσόπουλου και της Ραχίλ Μακρύ. Σκληρή απάντηση έδωσε ο Πέτρος Τατσόπουλος στη Ραχίλ Μακρύ, η οποία τον είχε χαρακτηρίσει ανύπαρκτο, επειδή την είχε χρήσει αρχηγό του κόμματος Βλάβη, της Βολικής Λαϊκής Απογοήτευσης Βλαμμένων και Ηλίθιων. «Νιώθω συντετριμμένος Μίτσο. Η Ραχίλ με θεωρεί ηλίθιο. Πόσο ηλίθιος παίζει να είμαι, countless», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Πέτρος Τατσόπουλος. Κόντρες λοιπόν, πολλές. Τώρα, να πάμε σε άλλο θέμα, να πάμε πάλι πίσω στην υγεία, όπου φαίνεται πως από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται επίσημα με βάση την εγκύκλιο του Άδωνη Γεωργιάδη το χαράτσι στα φάρμακα. Όλοι εσείς, κάποιοι από εσάς, όπως είστε ασθενείς, αφού προμηθευτείτε τα φάρμακά σας, θα πληρώνετε 1 ευρώ ανά συνταγή. Η εγκύκλειος, να πούμε, πως εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία από τις 8 Γενάρη θα ισχύει το μέτρο της καταβολής του 1 ευρώ για κάθε συνταγή και θα καταβάλλεται στους φαρμακοποιούς της χώρας. Τώρα, από την καταβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή θα εξαιρούνται οι χρόνιοι πάσχοντες που αναγκάζονται να εκτελούν συνταγές ανατακτά χρονικά διαστήματα. Το μέτρο αυτό αποφάσισε να τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να περιοριστεί η κατανάλωση φάρμακων και να συγκρατηθεί έτσι το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα για τη συγκράτηση των δαπανών είναι αμφίβολη, καθώς όσοι έχουν ανάγκη τα φάρμακα θα τα αγοράσουν θέλουν δεν θέλουν, πληρώντας για άλλη μια φορά από την τσέπη τους, από την τσέπη σας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για τα φάρμακα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα διεθνή μας θέματα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Την έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 2015. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψει τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίδι παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Σήμερα επιστρέψαμε και πάλι. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση και να ρίξουμε και μια ματιά και στα διεθνή μας θέματα. Πριν από αυτό, να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr, καθώς να μας βρείτε και με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Να πάμε στη Γερμανία, όπου η καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ υπέστη κάταγμα στη λεκάνη, ενώ έκανε σκι σε ελβετικό θέρετρο. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της λόγω του ατυχήματος αυτού, θα πρέπει να παραμένει στο κρεβάτι του πόνου όσο το δυνατόν περισσότερο, για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις της. Πρόσθεσε ο Στέφεν Σάιμπερτ. Επίσης, από το χτύπημα αποκόμισε μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σάιμπερτ, η καγκελάριος δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κατά την κατάβαση, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε ως εξής: εκτεταμένη μόλοπες με μερική ρήξη του αριστερού μέρους της λεκάνης. Η κυρία Μέρκελ, μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται πολλά ατυχήματα όταν κάνουν σκι, είπε και αυτή να κάνει άλλο ένα. Πάντως δεν τράπηκε καθόλου για το ατύχημά της και έτσι έκανε την πρώτη της εμφάνιση με πατερίτσες. Παρά λοιπόν το σοβαρό της τραυματισμό στη λεκάνη, μετά το ατύχημα που είχε, έκανε μια δημόσια εμφάνιση με τις πατερίτσες στην καγκελαρία προκειμένου να ακούσει τα κάλαντα. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο το ότι πήρε τις πατερίτσες και βγήκε. Ήθελε να ακούσει τα κάλαντα. Δηλαδή ήταν σοβαρός ο λόγος αυτός που βγήκε από το σπίτι της. Σε φωτογραφίες πάντως που έχει δημοσιεύσει η γερμανική εφημερίδα Spiegel, η άλλοτε σκληρή καγκελάριος δείχνει φανερά ταλαιπωρημένη.
Πληροφορίες πάντως της Σπίγκελ αναφέρουν ότι ο εξοπλισμός της ήταν πάνω από 20 χρονών, την ώρα που οι ειδικοί συνιστούν την αλλαγή του κάθε 10 χρόνια. Τι βλέπετε και στα πλάνα σας, πάει και δεν πάει, θα λέγαμε. Πάει. Να ακούσουμε και λίγο ήχο. Πρέπει να έχει λίγο ήχο. Παρευρέθη στην καγκελαρία προκειμένου να. Έχει λίγο ήχο. Από παιδική χοροδία. Εμφανώς ταλαιπωρημένη και αδύναμη, η εικόνα της δεν έχει σχέση με το προφίλ της ιδηράς κυρίας. Το κάταγμα στη λεκάνη οδήγησε στην ακύρωση αρκετών προγραμματισμένων ταξιδιών και συναντήσεων τις επόμενες 3 εβδομάδες. Σύμφωνα με την Bild, ο εξοπλισμός του σκι που χρησιμοποιούσε η καγκελάριος ήταν απαρθιωμένος. Η κυρία Μέρκελ έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη τον εξοπλισμό της. Πολύ πιθανόν οφείλεται και σε αυτόν ο τραυματισμός της. Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου η ψυχρή εισβολή αέρα από την Αρκτική, που έχει φέρει πρωτοφανείς χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτείων, που είναι οι χαμηλότερες εδώ και 2 δεκαετίες, προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και το σχεδόν γενικό blackout στη λειτουργία επιχειρήσεων, σχολείων και τη μαζική ακύρωση χιλιάδων πτήσεων. Ρεκόρ 20ετίας λοιπόν καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το πολικό κύμα ψύχους, που πλήττει από το Σάββατο μεγάλο μέρος των μεσοδυτικών και μεσοανατολικών πολιτείων. Την ώρα που οι μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής είναι αντιμέτωπες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 20 χρόνια, οι μετεωρολόγοι έρχονται να προειδοποιήσουν με νέα πρόγνωση ότι το πολικό ψύχος μετακινείται προς τα μεσοανατολικά. Το πολικό ψύχος προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις στις μεσοδυτικές πολιτείες, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightaware.com, περισσότερες από 7.300 πτήσεις καθυστέρησαν και 3.514 ακυρώθηκαν στις ΣΥΠΑ. Οι χαμηλότερες λοιπόν θερμοκρασίες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες θα επεκταθούν στο βόρειο και κεντρικό τμήμα, τον ΗΠΑ, προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ενώ σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, οι θερμοκρασίες αυτές θα φτάσουν σε επίπεδα επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή έως και τους μείον 51 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να δημιουργηθούν κρυοπαγήματα σε μη καλυμμένο δέρμα σε διάστημα λίγων λεπτών, προειδοποίησαν οι ειδικοί. Ο κυβερνήτης πάντως της Μινεσότα, ο Μαρκ Ντέιτον, ζήτησε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, ώστε να προστατευτούν οι μαθητές από το κρύο. Η ίδια απόφαση ελήφθη και στο Σικάγο, όπου στην ιστοσελίδα της πολιτείας του Ιλινόης αναφέρεται ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα παιδιά να πάνε σχολείο όταν η θερμοκρασία είναι σταθερά για μέρες κάτω από το μηδέν και πνέουν τόσο δυνατοί άνεμοι. Σύμφωνα με λοιπόν τον διακεκριμένο μετεωρολόγο Bob Ovaretz, οι πολικές θερμοκρασίες δεν θα διατηρηθούν για πολύ καιρό. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία σίγουρα θα αρχίσει να επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Πάντως, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία στο Σικάγο αλλά και την Ινδιανάπολη ενδέχεται να φτάσει στους μείον 24 βαθμούς Κελσίου, στη Μινεάπολη τους μείον 34, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν στις πόλεις Μπάμπιτ και Εμπάρα στη Μινεσότα, που έφτασε το θερμόμετρο, μάλλον ο υδράργυρος έφτασε τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Και να πάμε στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενέκρινε τη Δευτέρα το διορισμό της 67χρονης Τζάνετ Γιέλεν στη θέση της επικεφαλής της Κεντρικής Ομοσπονδίας Τράπεζας των ΗΠΑ. Η Γιέλεν γίνεται η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της πιο ισχυρής κεντρικής τράπεζας του κόσμου. Υπέρ του διορισμού της Τζάνετ Γιέλεν τάχθηκαν 56 γερουσιαστές έναντι 26 που ψήφισαν κατά. Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι ήταν αντίθετοι στο διορισμό της, επικρίνοντας την υπερχαλαρή πολιτική της Fed μετά την κρίση και με δεδομένο ότι η Γιέλεν υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους κομματικούς υποστηρικτές των Δημοκρατικών. Η οικονομολόγος Τζάνετ Γιέλεν, που ήταν αντιπρόεδρος της Fed από το 2010, θα διαδεχτεί επισήμως τον αποχωρήσαντα από την 1η Φεβρουαρίου Μπεν Μπερνάκη, ο οποίος διορίστηκε το 2005 από τον George Bush και διατηρήθηκε στη θέση του το 2009 από τον Μπάρακ Ομπάμα. Η διεθνώς φήμη οικονομολόγος ήταν η αγαπημένη υποψηφιότητα πολλών σπουδαίων συναδέλφων της, συμπεριλαμβανομένου του νομπελίστα Πολ Κρούγκμαν, καθώς επίσης και της λεγόμενης αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Η Γιέλεν περιγράφεται ως περιστέρη απέναντι στα αποκαλούμενα γεράκια που εστιάζουν αποκλειστικά στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Η Γιέλεν, καθώς η οικονομική ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη και τα επίπεδα της ανεργίας υψηλά, ήταν 7% τον Νοέμβριο, έχει αφήσει να διαφανεί ότι είναι πρόθυμη να αφήσει τον πληθωρισμό να υπερβεί το ποσοστό στόχο του 2% προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση.
Και να πάμε στην Ιταλία, όπου επιτυχημένη φαίνεται πως ήταν η εγχείρηση του Μπερσάνη. Ο Μαλά λοιπόν εξελίσσεται η πορεία της υγείας του πολιτικού Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνη. Ο πρώην γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως είπαμε, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία το πρωί της Κυριακής. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης Πάρμα και επευλήθη σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Συγκρατημένα αισιόδοξη, μάλλον, εμφανίζονται οι θεράποντες ιατροί του. Ο κύριος Μπερσάνη δεν παρουσιάζει νευρολογικές δυσλειτουργίες και δεν είναι διασωληνωμένος. Ξύπνησε, έχει διάβγεια και συνομίλησε με τους συγγενείς του, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Κλινικής, Λεωνίντα Γκρισέντι. Πριν από ένα χρόνο, του Φεβρουάριο του 2013, ο Μπερσάνη οδήγησε το Δημοκρατικό Κόμμα σε νίκη στις βουλευτικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Και από την Ιταλία να πάμε στο Ιράκ, όπου άντρες των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας βρίσκονται ακροβολισμένοι στους δρόμους του Ραμάντι. Οι συγκρούσεις με ένοπλους Ισλαμιστές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το Ιράκ περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους μετά την εισβολή των Αμερικανικών στρατευμάτων. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Νούρι Αλ-Μαλίκη, ζήτησε από τους κατοίκους και τις φυλές της Φαλούτζα αλλά και του Ραμάντι να εκδιώξουν τους αντάρτες που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. Ο Ιρακινός πρωθυπουργός έχει διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να μην βάλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών. Η βία στο αποκαλούμενο σουνιτικό τρίγωνο του θανάτου κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τμήματα της Φαλούτζα και του Ραμάντι έχουν περάσει στον έλεγχο των ανταρτών και οι δύο πόλεις βρίσκονται στην επαρχία Αλ-Ανμπάρ. Η πλειονότητα των κατοίκων είναι σουνίτες, ενώ η περιοχή αποτελεί προπύργιο των αντιπάλων του Σουίτη Πρωθυπουργού Αλ-Μαλίκη, που κατηγορείται ότι μονοπολεί την εξουσία και αφήνει στο περιθώριο τη σουνιτική κοινότητα. Αφορμή πάντως για το νέο κύμα βία στάθηκε η διάλυση του σουνιτικού καταβλισμού αντικυβερνητικών διαδηλωτών στο Ραμάντι. Και από το Ιράκ περνάμε στο Μπαγκλαντές, όπου τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή των εκλογών, στις οποίες δεν συμμετείχε η αντιπολίτευση. Το κόμμα της Πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα κατέλαβε την πλειοψηφία και λόγω του μποϊκοτάζ πάνω από τις μισές έδρες κατακυρώθηκαν στο κυβερνόν κόμμα. Η αντιπολίτευση μιλά για εκλογική φάρσα και συνεχίζει τη γενική απεργία έως και σήμερα Τετάρτη. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, εξέχουσα θέση καταλαμβάνει το αιματοκύλισμα της ημέρας της διεξαγωγής των εκλογών. Μόλις το 22% του εκλογικού σώματος ψήφισε, γεγονός που αναμένεται να αξιοποιήσει μετακλογικά η αντιπολίτευση για να ασκήσει πίεση στην Πρωθυπουργό Χασίνα. Δεν πρέπει βέβαια να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού για την εξαγωγή νέων εκλογών, αν και αριθμητικά η Πρωθυπουργός μπορεί να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Και να πάμε σε ακόμα μία αναγκαστική προσγείωση. Ένα αεροπλάνο λοιπόν τύπου Airbus A380 της Singapore Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Αζερμπαϊτζάν εξαιτίας της απώλειας πίεσης στο θάλαμο των επιβατών. Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη με 467 επιβάτες και ένα 27 μελές πλήρωμα. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ενεργοποιήθηκε το σύστημα παροχής οξυγόνου με μάσκες και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπακού χωρίς απρόοπτα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι κανένας από τους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και ότι ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την απώλεια πίεσης. Να πούμε πως με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα την Τρίτη στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο. Στη Ρωσία, ο Πατριάρχης Κύριλλος χωροστάτησε στην Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της παραμονής στον Καθεδρικό Ναό του Χριστού Σωτήρος στη Μόσχα. Εκεί βρέθηκε και ο Ρώσος Πρωθυπουργός Δημήτρη Μεντβέντεφ με την σύζυγό του. Με κατάνοιξη λοιπόν περίμενε ο κόσμος να δει την Ιερή Κιβωτό με τα δώρα των μάγων, το Λίβανο και τα Σμύρνα, ενώ η Κιβωτός βγήκε για πρώτη φορά στα ελληνικά σύνορα και μεταφέρθηκε τη Δευτέρα από το Άγιο Όρος, ειδικά για αυτήν την τελετή. Να πούμε πως ο πρόεδρος Πούτιν παρακολούθησε επίσης τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό που δημιουργήθηκε στο Σότσι εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ στην Ουκρανία τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν εν μέσω της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει τη χώρα. Ακόμα και αυτή την ιερή μέρα οι διαδηλωτές δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στην κεντρική πλατεία του Κιέβου, ενώ δημιούργησαν μάλιστα αυτοσχέδιες εκκλησίες για να μπορέσουν να προσευχηθούν. Τώρα, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο Θεόφιλος ο Τρίτος, αφήχθη στη Βιθλέμ. Μπορεί να υπήρξαν εορτασμοί και την 25η Δεκεμβρίου, ωστόσο η ανέκαθεν κρατήσασα προσκυνηματική, εκκλησιαστική και τυπική διάταξη επιβάλλει να γιορτάζονται και με το Ιουλιανό ημερολόγιο τα Χριστούγεννα στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα διεθνή μας θέματα.
Και να πάμε στους δημιουργούς του Avatar, οι οποίοι έφτιαξαν ένα 3D ντοκιμαντέρ για τις αρκούδες. Το επιστημονικό ντοκιμαντέρ 3D για τη φύση της Ρωσικής Αποανατολής, η γη των αρκούδων, το οποίο και γυρίστηκε στην Καμτσάκα με τη συμμετοχή της ομάδας του σκηνοθέτη James Cameron, κυκλοφορεί στα σινεμά του κόσμου. Η γη των αρκούδων είναι ιστορία δύο μικρών αρκούδων, οι οποίες γίνονται μεγάλα και δυνατά ζώα. Το κινηματογραφικό συνεργείο κατέγραφε το χρονικό της ζωής μιας ολόκληρης οικογένειας αρκούδων. Τα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκα σε διάφορα σημεία του κόσμου, όμως μπορώ να πω το εξής. Το παρθενικό μεγαλείο της ΣΑΠΑ Ανατολής άφησε το πιο βαθύ σημάδι στην καρδιά μου, είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας Γκιόμ Βινσέντ. Πάμε λοιπόν να δούμε το τρέιλερ. Выживание. Борьбе. Познаний. И любви. Погружение в загадочный мир дикой природы Камчатки. Текст в фильме читает Владимир Познер. При участии команды режиссера «Аватара» Джеймса Кэмерона. «Земля медведей» в 3D. Мировая премьера в кино с 5 января. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την ομάδα λοιπόν χορού Ένρα, οι Ιαπωνέζες χορεύτριες Σάγια Γουατανάνη και Μάκη Γιοκονογιάμα συγχρονίζονται λοιπόν με τα εφέ φωτός που προβάλλονται από έναν προτζέκτορα στη χορογραφία Πλειάδες. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Thank you.
εκτός από αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, από αυτή μάλλον την πολύ ωραία χορογραφία, πάμε σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο είναι από τα καλύτερα του διαδικτύου, μιας και μετράει πραγματικά εκατομμύρια views. Είναι ένας κατζόχυρος, λοιπόν, ο οποίος μαγνητοσκοπείται την ώρα που τρώει ανέμελο στο καλαμπόκι του. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το γεγονός ότι παραμιλάει από την απόλαυση. Πάμε να το δούμε. Teddy Bear the Porcupine enjoying some treats that Santa left him. Oh, Teddy, what did you find under the tree? What is it? Come here, Teddy. Show me what he gave you. Yeah? What else do you have? How many other pieces? Oh, my goodness. Two, three, four. And it's all for you. Yes, it is. Is it good? No. I have a feeling it's very good. I'm with you. It's okay. There you go. Can you get the last of it? Πολύ γλυκούλης λοιπόν ο μικρός κατζόχυρος που τρώει και παραμιλάει. Αυτός δεν είναι το «και αν περπατώ και αν πρωί», είναι «και αν τρώω και αν παραμιλώ» είναι ο μικρός αυτός κατζόχυρος. Και να πάμε σε ένα θεατρικό έργο που φαίνεται ότι θα αποκτήσει πάρα πολλούς, να το πούμε, θεατές. Λοιπόν, είναι και ο λόγος λοιπόν για το ανατρεπτικό και προκλητικό έργο του Άντωνι Μπέργκε στη σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τον Άρη Σερβετάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στον κεντρικό μάλλον ρόλο. Ο Άρης Σερβετάλης λοιπόν πρωταγωνιστεί στο κουρδιστό πορτοκάλι του Άντωνι Μπέργκε στη σκηνοθεσία, όπως είπαμε, Γιάννη Κακλέα. Το έργο αυτό είναι περισσότερο γνωστό σε εμάς από την κινηματογραφική του εκδοχή το 1971 από τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το οποίο θέτει το ζήτημα της αντιμετώπισης της νεανικής βίας αλλά και της ελεύθερης βούλησης. Αφήγεται σε χρόνο και μέρος που δεν καθορίζονται την ιστορία του νεαρού Άλεξ, αρχηγού μιας συμμορίας συνομιλίκων του που διασκεδάζουν σκορπίζοντας βία. Κλοπές, βιασμοί, βανδαλισμοί είναι η καθημερινότητά τους. Οι μεγάλες αγάπες του Άλεξ είναι τα ναρκωτικά, οι βιασμοί και η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν. Έπειτα από μία δολοφονία, ο Άλεξ συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Για να αποκτήσει την ελευθερία του, δέχεται να συμμετέχει σαν πειραματόζωο σε ένα πρωτοποριακό σύστημα σοφρονισμού που μελετά η κυβέρνηση. Να πούμε πως οι ηθοποιοί που παίζουν είναι ο Άρης Σερβετάλης, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Αντίνος Αλμπάνης, ο Νεκτάριος Λουκιανός, ο Χρήστος Μαλάκης, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, ο Δρόσος Σκότης και ο Κίμων Φιωρέτος. Θα παίζεται στο θέατρο Αποθήκη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σαρή 40 στο Ψηρή. Ας δούμε το τρέιλερ. Το κουρδιστό πορτοκάλι, το αριστούργημα του Άντωνι Μπέργκε σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Στο θέατρο Αποθήκη. Να πάτε να το δείτε, θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή παράσταση και αν κρίνουμε και από την ταινία, η οποία είναι από τις καλύτερες ταινίες, είναι από τα αριστοργήματα του κινηματογράφου, πρέπει να πάτε να το δείτε. Το προτείνουμε δηλαδή ανεπιφύλακτη και με τον Άρη Σερβετάλη στον κεντρικό ρόλο. Κάπου εδώ φαίνεται πως, μάλλον η ώρα είναι νέα ακριβώς, φαίνεται πως φτάσαμε στο τέλος μας. Όπως γνωρίζετε, ακολουθεί ακριβώς μετά από εμένα Ζούγκλα Vibes. Το έμαθα. Με την Ηρόκοφου, η οποία είναι ήδη εδώ στο στούντιο και είναι έτοιμη να έρθει σε λίγα μόλις λεπτά με το ενημερωτικό παύλα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της. Ζούγκλα Vibes, λοιπόν, από τις 9 έως και τις 11, με την συνάδελφο εδώ, την Ηρό.
Λοιπόν, όπως είπαμε, αφήνουμε παραδίδω τη σκυτάλη στην Ηρώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί, μιας και όπως είπαμε έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ελπίζουμε να σας ευχαριστήσαμε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυστάρεστες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν και οι ευχάριστες. Σας κρατάμε τα ευχάριστα και σας αφήνουμε πίσω μας γενικότερα τα δυσάρεστα. Καλή σας ημέρα, φιλιά πολλά.